ηλικίες μπορούν να κάνουν τον ένα αέριο χορό, δηλαδή από τι ηλικία μπορεί να ξεκινήσει κάποιος και μέχρι και τι ηλικία μπορεί να το συνεχίσει? Οι ηλικίες συνήθως που ξεκινάνε είναι 4-5 χρονών. Πάρα πολύ μικρά παιδάκια. Ναι, ναι, σιγά σιγά με προσεκτικά βηματάκια. Πρέπει να σας πω επίσης ότι τα παιδιά είναι εξαιρετικά. Είναι κάτι μαγικό το τι μπορούν να κάνουν και πώς αντιλαμβάνονται μέσα από καλή κατεύθυνση και καλή δουλειά, και δεν εννοώ καλή δουλειά δικιά μου, καλή δουλειά δικιά τους, το τι μπορούν να κάνουν αργότερα. Και η ηλικία φυσικά έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Όσο χρόνο και να είσαι, αν θεωρείς ότι αντέχεις, το προσπαθείς και προχωράς. Υπάρχουν αθλήματα που επιβαρύνουν γόνατα, μέση κτλ. Εδώ ισχύει κάτι τέτοιο ή είναι εκγύμναση για τέτοια προβληματικά σημεία? Σίγουρα το να είσαι στον αέρα δεν επιβαρύνει τα γόνατα, τη μέση, τον αυχένα. Αν το κάνεις λανθασμένα θα τα επιβαρύνεις. Αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση, γι' αυτό είμαι πάλι εγώ εδώ και οι εκπαιδεύτριες, για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Αλλά σίγουρα οι τραυματισμοί μειώνονται. Πόσο χρόνο χρειαζόμαστε περίπου για να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, δηλαδή να πούμε ότι ξέρουμε κάτι από ένα αέριο χορό? Θεωρώ με μία συχνότητα 2 ή 3 φορών την εβδομάδα ότι σε ένα μήνα έχεις μια σχετικά καλή αίσθηση του τι γίνεται. Και οι προπονήσεις σας διαρκούν πόσο? Είναι μιας ώρας νομίζω? Μιας ώρας, ναι, οι προπονήσεις. Μετά νομίζω ότι οι περισσότεροι απλά δυσκολεύονται. Όταν προχωράμε όμως, πάρα πολλοί μαθητές επιλέγουν να κάνουν 2 ώρες τη μία μετά την άλλη. Εγώ θέλω να μου τα δείξει αυτά και στην πράξη. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή. Βέβαια, έτσι θα σας αφήσω. Προσπάθεια να αναδείξεις φυσικά τοπία της Ελλάδας με ένα πολύ δικό σου τρόπο και πολύ μοναδικό. Θα μας πεις κάτι γι' αυτό? Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια κάνω μια προσπάθεια, πηγαίνω σε νησιά, πηγαίνω σε όμορφα τοπία που υπάρχουν στην Ελλάδα, και προσπαθώ μέσα από τον ενέργειο χορό να τα αναδείξω, είτε από ιστιοπλοϊκά, από γέφυρες, από γερανούς. Κατερίνα, πώς κρεμιέσαι από τα φυσικά τοπία και πού έχεις πάει, πού έχεις επισκεφτεί με τα πανιά σου? Λοιπόν, έχει γίνει στη Σέριφο, έχει γίνει στη Χίο, στην Αίγινα, λίγο έξω από τη Βάρκιζα σε ένα νησάκι Σπήλαιο, στο Λουτράκι στη Γαμάρα, σε ένα ναυπηγείο κάτω στο Πέραμα. Προσπαθώ να το θυμηθώ όλα τώρα, αλλά κολλάει το μυαλό μου. Έχει γίνει σε αρκετά μέρη. Οι τρόποι είναι πολύ και διαφορετικοί. Καλό είναι πάντα να υπάρχει ένας ειδικευμένος ρίγκερ μαζί, και ευτυχώς έχω επαγγελματίες, τέτοιους φίλους πλέον, με τους οποίους συνεργάζομαι και κάνουν το ρίγκιν. Από τα ιστιοπλοϊκά, από ένα άλμπουρο, από γέφυρες με ειδικό ρίγκιν, ειδικούς σημάδες που κάποιος ανεβαίνει πάνω, τα δένει, τα ασφαλίζει με σκοινιά και καραμπίνε. Και στα περισσότερα γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν και μερικές περιπτώσεις που θέλει κάποιες ειδικές κατασκευές, τις οποίες δεν θα αποκαλύψω σήμερα. Δεν έχεις φοβηθεί ποτέ από
από τα ύψη, από το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνεις. Νομίζω ότι κάθε φορά που δοκιμάζω κάτι καινούριο υπάρχει φόβος μέσα μου, γιατί αυτός ο φόβος είναι που με βοηθάει να είμαι πιο σωστή και σοβαρή σε αυτό που πάω να κάνω. Θα σας πω ένα μυστικό. Το πιο φοβιστικό για μένα είναι όταν πρέπει να κατέβω από ψηλά χαμηλά. Όταν ανεβαίνω μπορώ να ανέβω όσο ψηλά θες. Το ανάποδο η αλήθεια είναι ότι με φοβίζει, όχι αν είμαι πάνω στο πανί. Πάνω στο πανί νιώθω μια ασφάλεια πρωτόγνωρη. Δεν την νιώθω πουθενά άλλου. Ακολουθήσαμε την Κατερίνα εδώ στο δάσος της Πάρνηθας για να παρακολουθήσουμε το δικό της μοναδικό τρόπο με τον οποίο αναδεικνύει φυσικές ομορφιές της Ελλάδας. As lights get fog, makes you feel so smart again. As we walk in circles, a blind lead in the blind, no way to hide. Oh, our heart is all we've got out in this world.